Καρύρης που είναι χρεωμένος με κίτρινες κάρτες και ο Γιώργος Αρωνεύτης που έχει ένα μικρό πρόβλημα. Απόντες έχει και ο Εθνικός Άσας. Ουσιάζουν δύο καλοί ποδοσφαιριστές, ο Μακρύρης και ο Σεργίου, με κίτρινες κάρτες και αυτοί. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Νίκος Σάβα, που θα έχει για βοηθούς του τους κυρίους Ανδρέα Γεωργίου και Γιαννάκη Δαμιανού. Τρίτος διαιτητής είναι ο κύριος Κώστας Θεοδότου και παρατηρητής του αγώνα ο κύριος Ζαχαρίου. Να θυμίσουμε τι είχε γίνει και στον πρώτο αγώνα. 2-0 η ομάδα του Αγόλ με δύο τέρματα του Ηλία του Σολάκη. Ενώ εμείς βλέπουμε τον κύριο Νίκο Σάβα, τον διαιτητή του παιχνιδιού, κάτω στον χώρο, στην σάλα θα λέγαμε, του χώρου των αποδυτηρίων. Δεξιά και αριστερά, όπως βλέπετε, είναι οι διάδρομοι που οδηγούν προς τα αποδυτήρια γηπεδούχων και φιλοξενουμένων αντίστοιχα. Και οι διαιτητές έχουν κάνει βήματα προς την έξοδο. Ο κύριος Γεωργίου εδώ, ο βοηθός σε πρώτο πλάνο. Ενώ απέναντι βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να ανταλλάζουν χειραψίες. Καλό κλίμα πριν την είσοδο των ποδοσφαιριστών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αρχηγός ο Κώστας ο Μαλέκος. Αρχηγός για τον Εθνικό Άσας ο Δημήτρης ο Κωσταράς. Ένας παίχτης που ήρθε στον Εθνικό από την ενόρθωση 29 χρόνων. Και ζεστό χειροκρότημα, ζεστότατο χειροκρότημα από όλους τους φιλάθλους εδώ κατά την είσοδο των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Κύριος Γκέραντ, ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, που το οδηγεί με πάρα πολλές πιθανότητες στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου ύστερα από 6 χρόνια. Ο τελευταίος ήταν το 1996. 16 τίτλοι στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Οι ποδοσφαιριστές του οποίου μαζί με τους συναδέλφους τους του Εθνικού Άσας χαιρετούν τον κόσμο. Και δέστε απέναντι τι γίνεται. Από ελθρύλος πρωτάθλημα από τους Πορτοκαλί, από την πιο ζεστή μάζα των οπαδών του ΑΠΟΕΛ. Να τους εδώ. Το παιχνίδι έχουν την δυνατότητα να το παρακολουθούν και οι φίλοι στην Ελλάδα. Στην πρώτη θέση η ομάδα του ΑΠΟΕΛ λοιπόν με 15 νίκες, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα. 3 ήττες, 3 ισοπαλίες, 53 τέρματα έναντι 19 που δέχτηκε. Έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη επιθετική γραμμή αλλά και την καλύτερη αμυντική γραμμή στο πρωτάθλημα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, αριθμοί που δικαιώνουν και αυτή την καλή, την εξαιρετική πορεία που είχαν φέτος και έχουν μέχρι στιγμής οι γαλατζοκίτρινοι, με εξαίρεση εκείνη την περίοδο στις αρχές της χρονιάς, όταν είχαν τις 4 δύσκολες αναμετρήσεις, όπου κατάφεραν συσσαγωγικά να χάσουν 8 βαθμούς και να βρεθούν στην δεύτερη θέση, 5 βαθμούς πίσω από την ΑΕΛ, η οποία όμως με τη σειρά της είχε την δική της κακή περίοδο και βρέθηκε να είναι η ίδια πίσω από την πρώτη θέση και πίσω από τους αρχικούς της στόχους. Αρχή του παιχνιδιού με τον Εθνικό Άσας και τον Εμπόησο Μπλαντένοβιτς στην πρώτη παλιά. Καραναμπίδης θα κερδίσει και το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Να τους εδώ ο Κωνσταντίνος Καραναμπίδης, από τα καλά ταλέντα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Με ο Κλέους Ελέχη, ο έμπειρος τερματοφύλακας του Εθνικού Άσας. Πέτρου κέρδισε την κεφαλιά. Χάρπας εδώ με τον αριθμό 13. Κουζουνίδης Ελέχη. Καρλάμπους. Έξω μπάλα από την παρέμβαση του αρχηγού του Εθνικού Άσας, του Δημήτρη Κωστέρα. Μαλέκος. Χάρης Καρλάμπους. Μαρίνος Σετσάς.
Ματσιάς που πέτυχε ένα εξαιρετικό τέρμα στον τελευταίο αγώνα του ΑΠΟΕΛ στο Δασάκι της Άχνας. Τα καλύτερα τέρματα. Έκοψε η άμυνα του Εθνικού Άσιας, όμως προηγήθηκε το φάουλ που σφυρίζει ο κύριος Νίκος Σάβα. Αστιφύλακας και επάγγελμα. Ρυθμίζει την τροχέα. Ελπίζουμε να ρυθμίσει καλά και το απόψινο παιχνίδι. Εδώ. Σολάκης που κερδίζει το φάουλ. Το οποίο θα εκτελέσει ο Κώστας Μαλέκος. Νάτος εδώ. Εκτέλεση του φάουλ, μπάλα στον Αγαθοκλέους και το γκολ. 1-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ νωρίς. Δεύτερο λεπτό, ο Μάριος Αγαθοκλέους εκμεταλλεύτηκε εκεί το γεγονός ότι ο Νεοκλέους δεν συγκράτησε την μπάλα και κάνει το 1-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και το ΑΠΟΕΛ θρύλος πρωτάθλημα ξανακούγεται έντονα εδώ στο Μακάριο Στάδιο από τις χιλιάδες φίλων του ΑΠΟΕΛ. Νάτος εδώ ο Μάριος Αγαθοκλέους. Γνώριμη, πολύ γνώριμη φυσιογνωμία για τους φίλους στην Ελλάδα. Ξανά. Προσπάθεια, δεν συγκρατεί εκεί ο Νεοκλέους. Έρχεται ο Αγαθοκλέους με δεύτερη προσπάθεια. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Εθνικός Άσιας από ΕΛ 0-1 μόλις στο δεύτερο λεπτό. Και πάλι κάμερα. Ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα του ΑΠΟΕΛ παίρνει προβάδισμα στο Μακάριο Στάδιο. Μιχάλης Χατζηπιερής. Παλιός ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ και ένα στοιχείο που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν όλοι οι φίλαθλοι, ένας από τους καλούς μας νέους λογοτέχνες, ο Μιχάλης Χατζηπιερής. Σταύρος Γεωργίου. Ποδοσφαιριστής που ήρθε στη δεύτερη μεταγραφική περίοδο από τον Εθνικό Άχνας. Σατσάς. Προσπάθησε να βρει απέναντι τον Μαλέκο. Αγαθοκλέους. Βλαντένοβιτς. Παρεμβαίνει ο Σταύρος Γεωργίου πίσω στον Ζουνίδη. Παλιά καλή για τον Μαλέκο. Προλαβαίνει εκεί ο Σίνης Αγιωβάνοβιτς. Να δω εδώ. Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής που ήρθε στον Εθνικό Άσιας από τη Νέα Σαλαμίνα. Σταύρος Γεωργίου στο πλάγιο. 1-0 από το δεύτερο λεπτό. Και το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Το ΑΠΟΕΛ έκανε αυτό που κάνει στις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Προηγείται νωρίς. Όπως και στα παιχνίδια με τη Δόξα και τον Εθνικό Άχνας, έτσι και εδώ φροντίζει να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Εδώ χάνεται η καλή ευκαιρία. Δασκαλάκης στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία του Νεοκλέους. Λάτος εδώ Δημήτρης Δασκαλάκης με 8 τέρματα, παρακαλώ, αμυντικός με 8 τέρματα για λογαριασμό του από ελφέτους, μερικά από τα οποία ήταν και καθοριστικά. Γιωβάνοβιτς. Καρλάμπους. Έκοψε ο Κοστάρας. Μαλέκος με τον Κοστάρα. Μαλέκος πέρασε και κερδίζει το φάουλ εκεί από την παρέμβαση του νεαρού του Κωνσταντίνου του Χάρπα. Εδώ. Μαλέκος την εκτέλεση του φάουλ. Περνά την μπάλα στον Μαρίνο Ζουνίδη. Ηλίας Σουλάκης. Ο αρχηγός του Εθνικού Άσιας. Μέτρου. Ο Νίκος Ανδρέου. Σατσάς.
Κόντρα ευνόησε τον Χάρη τον Χαρλάμπους που περνά για την μπάλα στην περιοχή. Κανένας όμως παίκτης του Απόλλου δεν ακολουθεί στην κατάληξη της πορείας της μπάλας. Γίνεται το λάθος και θα ανανεώσει η ομάδα του Απόλλου την προσπάθειά της. Μαλέκτος πίσω. Βιάστηκε εκεί ο Σολάκης, δεν είδε τον Μαλέκο πιο πίσω. Να, δίνονται και αναγκαίες εξηγήσεις. Κώστας ο Μαλέκος ανέμενε πίσω. Καλή, πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Απόλλου. Προήλθε από λάθος εκεί της αμυντικής γραμμής του Εθνικού. Ξανά. Κωνσταράς. Μαντέλοβιτς προσπάθησε. Χάρπας. Ενώ εμείς ξανάδαμε την προηγούμενη καλή στιγμή για την ομάδα του Απόελ. Εθνικός Άσας μπροστά εδώ. Βγαίνει ομορφής και μαζί. Πρόλαβε το Ρένο το Δημητριάδη. Χαραλάμπους. Ξανά. Η αντικανονική παρέμβαση εκεί από τον Νίκο τον Ανδρέου έφερε το φάουλ για την ομάδα του Απόελ. Σταύρος Γεωργίου. Το ίδιο Χαραλαμπίδη δεξιά συγκλίνει προς το κέντρο της περιοχής ο Σταύρος Γεωργίου. Παλιά του δεν πέρασε. Επανέρχεται ωστόσο το Απόελ με τον Σακιά. Χαραλαμπίδης. Παρέμβαση. Από τον Μάριο τον Χριστοδούλου. 19 χρόνο. Το φάουλ βέβαια. Με πολλά νέα παιδιά στην ενδεκάδα του Εθνικού Σάσας. Το γεγονός ότι ξεκαθάρισε γρήγορα γι' αυτόν δυστυχώς η υπόθεση παραμονή στην πρώτη κατηγορία βοήθησε τη διοίκηση και την τεχνική ηγεσία να προχωρήσουν στην προώθηση νέων παιδιών με στόχο πάντα την καλή πορεία στο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας του χρόνου και βέβαια την επάνωδο στην πρώτη κατηγορία. Παλαιά το Σταύρο τον Γεωργίου. Σταύρος Γεωργίου περνά την μπάλα στην περιοχή. Σολάκης, Χαρλάμπους, ξανά ο Σολάκης αφήνει στον Μαρίνο τον Τσατσά. Εύκολη παλιά, αφήνει την παίκτη στο Εθνικό Άσιας, παραπερνάκης. 1-0 για την ομάδα του Αποέλα από το δεύτερο λεπτό με το τέρμα του Μάριο Ραφακλέους. Εθνικός Άσιας μια ακόμη φωνή στον αγώνα του λαού μας για επιστροφή στην κατεχόμενη γη μας. Δημητριάδης. Παυλίδης, με συγχωρείτε. Παυλίδης. Αφήνει πίσω με για τον Κωνσταρά, ο οποίος δεν αντεληφθεί, έμεινε στη θέση του. Στην αντεπίθεση ομάδα του Αποέλ με τον Μαλέκο. Σολάκης. Προσπάθησε αυτός να ξαναβρει τον Μαλέκο. Βγήκε ο Νίκος. Ο καλό παιχνίδι. Καλές προσπάθειες, οι περισσότερες βέβαια από πλευράς Αποέλ. Ο Εθνικός Άσιας, παρά το γεγονός ότι δέχτηκε τόσο νωρίς το τέρμα, προσπαθεί να συνέλθει και να περάσει μπροστά, όπως εδώ. Παλιά όμως, του Ρένου του Δημητριάδη, καταλήγει στους παίκτες του Αποέλ. Σταύρος Γεωργίου, πίσω. Δασκαλάκης. Ξανά ο Σταύρος Γεωργίου και ξανά ο Δασκαλάκης. Πέτρου απέναντι. Χάρης Χαραλάμπους. Χάρη και τίτλους με την ανόρθωση, θέλει να χάρει τίτλους και με την ομάδα του Αποέλ. Σατσάς. Απέναντι στο Σταύρο τον Γεωργίου. Αγαθοκλέους. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά φέτος με εκείνο τον τραυματισμό του. Έλειψε πολλές αγωνιστικές.
Αλέκος. Μαρίνος Σατσάς με δύο ζώνες άμυνας η ομάδα του Εθνικού Άσιας. Ωστόσο ο Σολάκης θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση να χτυπήσει την μπάλα όπως θα ήθελε και όπως θα έπρεπε. Πρόλαβε ο Νεοκλέους. Ξανά η φάση. Μόλις και ακούμπησε την μπάλα, ούτε καν της άλλαξε την πορεία. Πέτρου. Πρόλαβε ο Χάρης Μιχαλάμπος. Κουζουνίδης. Πέτρου. Από τον Χαρλάμπου στον Ηλία τον Σολάκη. Έπεσε, παίζεται λέει ο κύριος Νίκος Σάβα, ο οποίος είναι μέλος του Συνδέσμου Διαιτητών από το 1993. Το πλάγιο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, που έχει τον έλεγχο, έχει την άνεση. Άνεση που του έφερε και το γρήγορο τέρμα, μόλις το δεύτερο λεπτό. Σταύρος Γεωργίου. Δασκαλάκης απέναντι στον Χάρη τον Χαρλάμπους. Μαλέκος. Σατζάς. Σολάκης. Σολάκης. Ανανεώνει την προσπάθεια του η ομάδα των φιλοξενουμένων. Χαρλάμπους. Καραλαμπίδης προσπάθησε να βρει τον Σταύρο τον Γεωργίου. Επιμένει η ομάδα του ΑΠΟΕ. Έχει τον πρώτο λόγο εδώ στο Μακάριο Στάδιο. Χαραλάμπους. Αλέκος. Χαραλαμπίδης. Και να ήταν χέρι, αν μπορούσε να σφυριχθεί από τέτοια κοντινή απόσταση που χτυπήθηκε η μπάλα και βρήκε, αν βρήκε, επαναλαμβάνω, το χέρι του αμυντικού εκεί. Ξανά η φάση. Σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να σφυριχθεί αυτή η παράβαση. Ο Αθοκλέους προσπάθησε να περάσει την μπάλα στην περιοχή. Το πλάγιο και πάλι για τους γαλαζοκίτρινους που θα ανανεώσουν από το κέντρο του γηπέδου απέναντι μια ακόμη επιθετική προσπάθεια. Μαλέκος. Απέναντι για τον Χάρη τον Χαραλάμπους. Δεν πέρασε. Μπλαντένοβιτς γύρισε πίσω για να πάρει μπάλα. Σατσάς το πλάγιο για τον Εθνικό Άσιας. Του οποίου τον Γενικό Αρχηγό Λάμπρο Αχιλλέος οφείλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα θερμά, θερμότατα. Εδώ ο κύριος Γκέραρτ, γιατί πραγματικά αυτές τις δύο μέρες λειτουργήσε ως να ήταν αρχηγός επαγγελματικής ομάδας, παρέχοντάς μας κάθε διευκόλυνση για την άποψη στη μετάδοση. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η μπάλα στην κατοχή των παιχτών του Εθνικού Άσιας. Δεκαπέντε λεπτά παιχνιδιού, 0-1 με το τέρμα του Αγαθοκλέου στο δεύτερο λεπτό. Εθνικός Άσιας που προέρχεται από δύο πολύ μεγάλες νίκες. Στην αντεπίθεση εδώ Παυλίδης πίσω από την άμυνα για λίγο. Η παλιά του έφτασε στον Πλαντένοβιτς που κάνει το σουτ. Κοντράρει κάπου εκεί. Το πλάγιο για τον Εθνικό Άσιας. Να λοιπόν στην πρώτη του ουσιαστική προσπάθεια ο Εθνικός Άσιας. Κοσταράς, μπαλιά που βγαίνει μορφής, δεν συγκρατεί. Έρχεται ο Μαρίνος Σατσάς και απομακρύνει. Και το φάουλ στο χώρο του κέντρου θα δώσει τέλος αυτή την
πρώτη, επαναλαμβάνουμε, επιθετική, ουσιαστική επιθετική προσπάθεια του εθνικού Άσης. Εδώ με τον Μπλαντένοβιτς που κάνει το σούτ. Σταμάτησε ο Πέτρο, αν δεν κάνω λάθος. Καραλάμπους. Σατσάς προσπάθησε να βρει τον Σταύρο τον Γεωργίου. Μπλαντένοβιτς. Σατσάς, Καραλάμπους. Μαλέκος. Ξανά ο Χάρης ο Χαραλάμπους επιχειρεί και το σούτ, την μπάλα πάνω από την εστία του Νεοκλέους. 17 λεπτά παιχνιδιού, εθνικός Άσας από L01. Να πάμε στο Ρίκο τον Ιωάννου, ο οποίος είναι κάπου ανάμεσα στους δύο πάγκους. Ρίκο, τι αντιδράσεις που βλέπω, ναι. Ετοιμάζει αλλαγή εκεί η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, έτσι. Ο κύριος Γκέραρτ, μετά από την λαθασμένη μεταβίβαση του Μαρίνου του Σατσά, εκνευρισμένος γύρισε προς τον πάγκο και φώναξε αμέσως τον Σπύρο τον Μαραγκό να αρχίσει η προθέρμαση. Απόόρασε ο κύριος Γκέραρτ. Να δούμε αυτή τη φάση όμως. Εκπληκτικό τέρμα. Από τα ωραιότερα τέρματα που έχουμε δει εδώ στο πρωτάθλημα μας. Ο Ρένος ο Δημητριάδης κάνει το 1-1 στο 18ο λεπτό. Εξαιρετική προσπάθεια. Χειροκροτεί. Δέστε με πόσο ψύχρεμο τρόπο ο Μιχάλης Χωζητιέρης, ένας άνθρωπος χαμηλών ερωτών, ο προπονητής του Εθνικού Άσας. Πραγματικά υπέροχο τέρμα, φίλες και φίλοι. Να ξαναδούμε την φάση. Ρένος Δημητριάδης έχοντας την εστία πίσω από την πλάτη του, γύρισε, έκανε το σούτ στην παλιά που δέχτηκε. Μορφής δεν μπόρεσε καν να αντιδράσει, δεν ανέμενε ότι θα γινόταν αυτό το σούτ. Υπέροχο τέρμα, πραγματικά υπέροχο τέρμα από τον Ρένο τον Δημητριάδη. Είναι το δεύτερο τέρμα που σημειώνει ο Δημητριάδης. Είχε σκοράρει ξανά στην προηγούμενη αγωνιστική, στο παιχνίδι με τον Ερμή. Και αυτό το τέρμα θα λέγαμε ότι θα αποτελέσει ένεση στην ποιότητα του παιχνιδιού. Όχι πως δεν ήταν καλό. Πολλοί ανέμεναν ότι μετά το τέρμα που σημείωσε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ μόλις το δεύτερο λεπτό, το παιχνίδι θα χανόταν στην υπεροχή των φιλοξενουμένων. Βγάζει έξω η άμυνα του Εθνικού Άσας, έκοψε ο Πέτρου. Σατσάς. Καραλάμπους. Ξανά ο Μαρίνος Σατσάς. Δυνατή παλιά στον Μαλέκο που προλαβαίνει. Γυρίζει πίσω στον Χάρη τον Χαραλάμπους. Με μία αυτό στην περιοχή, κεφαλιά. Εύκολη υπόθεση για τον Νεοκλέους. Πριν προλάβει να ολοκληρώσει τον συλλογισμό του ο Ρίκος Ιωάννου και να μας μεταφέρει τους προβληματισμούς του και τους φόβους του κ. Γκέραρτ από τον πάγκο, ο Ρένος Δημητριάδης έκανε το 1-1. Να, στη φάση που ξαναβλέπουμε. Στο υπέροχο πραγματικά τέρμα από τον Ρένο Δημητριάδη. Δημητριάδης που έχει τη δικιά του την ιστορία, αυτός και τα αδέλφια του. Μορφής. Θα θυμίσουμε στους φίλους συνδρομητές ότι είχαμε μεταδώσει μια μεγάλη συνέντευξη με τα αδέλφια Δημητριάδη, τα οποία μας μετέφεραν τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσαν, ψάχνοντας να μάθουν για την τύχη του πατέρα τους. Ένας από τους αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974 και της τραγωδίας που έπληξε το νησί. Η Άσα, η οποία είναι από τις κοινότητες, έτσι γεννά. Παλιά όμως που βγαίνει στο Σταύρο Γεωργίου, θα προλάβει να μεταφέρουμε και κάποια πράγματα στους φίλους μας στην Ελλάδα που μας παρακολουθούν. Η Άσα είναι από τις κοινότητες που έχουν πληγεί έντονα από την τουρκική εισβολή με δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους. Μαλέκος. Μαλέκος. Μπλαντένοβιτς.
το φάουλ για την ομάδα του Εθνικού Άσιας. Φάουλ στο οποίο υπέδεσε ο Μαρίνος Ζουνίδης. Εδώ. Κοσταράς. Αλλά τον Χάρπα δεν προλάβει, βγήκε ο Μαρίνος Σέτσας, Μαλέκος. Επιμένει ο Εθνικός Άσιας, Παυλίδης. Αντένοβιτς προσπάθησε να περάσει πίσω την μπάλα. Σατσάς. Χάρης Χαραλάμπους. Έχουμε πάει στα 22 λεπτά παιχνιδιού. Εθνικός Άσιας από ΕΛ 1-1. Αγαθοκλέου στο δεύτερο λεπτό το 0-1. 18 λεπτό Δημητριάδης στο 1-1. Χαραλάμπιδης. Μαρίνος Σατσάς. Επιχειρεί το σούτ από πολύ μακριά. Κόντρες πήγαν να ευνοήσουν τον Σολάκη, μόνο για λίγο όμως. Επιμένει η ομάδα του. Σατσάς. Μαλέκος. Πέρασε και ξαναπέρασε ο Κώστας Μαλέκος. Παλιά στην περιοχή Σολάκη, δεν θα έλεξει την μπάλα. Το πλάγιο για τον Εθνικό Άσιας. Ο οποίος ευτύχησε να έχει ανθρώπους με καρδιά στα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς. Το φάουλ εδώ. Νίκος Λεοντίου. Παναγιώτης Φωτίου. Κωστάκης Λεοντίου αργότερα. Ο Αντώνης ο Μαυρής τώρα. Και δεκάδες άλλοι επώνυμοι, ανώνυμοι πλήστοι, φίλοι του Εθνικού, που τον στηρίζουν με τόση πολύ αγάπη. Μαλέκος. Κώστας Μαλέκος περνά την μπάλα στον Ηλία τον Σολάκη. Απέναντι αυτό στο Σταύρο τον Γεωργίου είναι ο Χαραλαμπίδης κοντά του. Σατσάς. Πιο πίσω στον Ουζουνίδη. Μια δυσανασχέτηση από τους οπαδούς του Βόλου που ανέμεναν ότι η μπάλα θα φεύγει στην περιοχή και όχι προς τα πίσω. Σατσάς. Χαραλάμπους. Μαλέκος. Έχει μπόλικη δουλειά στο σημερινό παιχνίδι ο Κώστας. Ο Μαλέκος θέλει την μπάλα. Απέναντι βγήκε ο Νίκος ο Ανδρέου Αγαθοκλέους. Θα διεκδικήσει αλλά δεν θα κερδίσει. Ουζουνίδης. Χαραλαμπίδης. Επιμένει. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο κύριο Νικοσάβα. Σφυρίζεται το φάουλ τώρα. Πάμε στα 25 λεπτά παιχνιδιού. Τη μετάδοση του οποίου χορηγεί η Mega Electric. Μέλος του συγκροτήματος ήταν ο Μαλούπας και ο Παπακώστας. Στην εκτέλεση ενός φάουλ η ομάδα του Apple Foul που σφυρίχτηκε στην εξέλιξη της φάσης. Εδώ, όχι στην προηγούμενη φάση. Αν μπορούσε να σφυριχτεί και στην προηγούμενη φάση, έχω την άποψη. 8 κερδισμένα φάουλ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, 4 για τον Εθνικό Άσιας. Στοιχείο που ομολογεί την υπεροχή των γαλαζοκυτρίνων. Σατσάς πίσω στον Πέτρου. Σταύρος Γεωργίου. Αλέκος που βρέθηκε στην απέναντι πλευρά. Αυτό που λέγαμε ότι κάνει πάρα πολύ δουλειά. Κεφαλιά από τον Σολάκη Μαλέξο. Μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για τους γαλαζοκίτρινους. 25ο λεπτό να δώσει εδώ ο Ηλίας Σουλάκης. 12 τέρματα φέτος για τα ΠΟΕΛ. 2 λιγότερα από τον Σίνισα Κόκκιτς. Πρώτο σκορ των γαλαζοκίτρινων. Και δεύτερο σκορ στο πρωτάθλημα. Ξανά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ανέβηκε πιο ψηλά, είχε την άνεση ο Σουλάκης να χτυπήσει ορθόδοξα την μπάλα. Η οποία τελικά φεύγει πάνω από την εστία του Νεοκλέου. Μαλέκος. Θα έλεγα ο πιο ρεξάτος ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ στο σημερινό παιχνίδι και στα 26 πρώτα του λεπτά βέβαια.
Γίνεται το λάθος, εκμεταλλεύεται ο Χάρης ο Χαρλάμπους, ο οποίος είναι και ο αποδέκτης μπάλας από την παλιά του Σολάκη, και το κόρνερ. Πιο ασφαλής μέθοδος από τον Χριστοδούλου, παραχώρηση του κόρνερ, για καλό και για κακό. Και πάει ο Κώστας ο Μαλέκος για την εκτέλεση. Τώρα εδώ ο Χάρης ο Χαρλάμπους, που είχε την προηγούμενη καλή προσπάθεια εδώ, δεχόμενος την παλιά από τον Σολάκη. Πολύ όμορφη παλιά. Πρόλαβε, έδιωξε σε κόρνερ ο Χριστοδούλου. Κόρνερ που εκτελεί ο Μαλέκος. Πέτρου κερδίζει την κεφαλιά, την παλά έξω. Ανάσα για τον εθνικό Άσιας, ο οποίος βρίσκεται στην 12η θέση της βαθμολογίας, με 17 βαθμούς και μαζί με την Δόξα και τον Ερμή Αραδίπου. Θα παίζουν από τη νέα περίοδο στην δεύτερη κατηγορία. Νέο Κλέους δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Χαρλάμπους. Σουσνάγει ένα χέρι εκεί. Αστρώσιμο της μπάλας με το χέρι. Χάρπας. Χριστούδιας πέρασε μπροστά στον Ρένο τον Δημητριάδη, που έπαθε κάποιο τράβηγμα και ο αμέσως Χάρης Χαρλάμπους πετά την εκτός αγωνιστικού χώρου. Δημητριάδης που έφευγε ήταν σε πλεονεκτική θέση. Η πιο πιθανή έτσι εκτίμηση για το τι έχει πάθει ο Ρένος ο Δημητριάδης είναι η θλάση. Ο τρόπος με τον οποίο έπεσε καθώς έτρεχε χωρίς μακάρισμα. Ρίκο Ιωάννου. Αντίδραση Ευγένιου Γκέραρτ μετά το 1-1. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε να δούμε, δέστε εδώ. Αφήν κράτο το πόδι του Ρένος ο Δημητριάδης. Ήταν στην περιοχή, ήταν μπροστά από τον Χάρη τον Χαρλάμπους. Και η απογοήτευση εδώ από την εξέλιξη βέβαια της φάσης και την ατυχία από τον Μιχάλη τον Χατζηπιέρη, τον προπονητή του Εθνικού Άσου. Ναι, Ρίκο. Ναι, Σάβα, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ξεκίνησα να πω ότι ο κύριος Γκέραρτ, εκνευρισμένος μετά από μια λαθασμένη παλιά του Σατσά, γύρισε στον πάγκο, έδωσε τις οδηγίες στον Μαραγκό, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να παίζουν απλά, όμως αυτό δεν κατάφερε να το διορθώσει άμεσα, αφού δέχτηκε τον γκολ της ισοφάρισης. Σίγουρα έναν γκολ που προβλημάτισε ιδιαίτερα τον κύριο Γκέραρτ. Κάλεσε ο Μαραγκός προθερμαίνεται. Ναι, ναι, και κάλεσε πριν από λίγο τον Σολάκης προσπάθησε να εκμεταλλευτεί εκεί μια απόκοση και να περάσει την περιοχή, δεν τα κατάφερε. Νερίκο Πιόρτ κάλεσε να προθερμανθεί επίσης. Όχι, κάλεσε τον Μαρίνο τον Σατσά και είχαν μια σύντομη συνομιλία εδώ στην γραμμή του κέντρου. Του έδωσε οδηγίες. Προσπάθεια εκεί από τον Κωνσταντίνο τον Χριστούδια. Ελέγχει ο Θεόδωρος ο Ιωάννου. Κερδίζει και το φάουλ. Ενώ μάλλον δεν θα συνεχίσει ο Ρένος ο Δημητριάδης. Ο κύριος Χατζηκερής, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση που έφυγε το φάουλ για την ομάδα του Εθνικού Άσας. Ο κύριος Χατζηκερής λοιπόν κάλεσε και έδωσε οδηγίες για να ζεσταθεί στον Ανδρέα τον Ριαλά. Μαλέκος. Λαντένοβιτς. Το φάουλ που σου είπε τώρα. Άφησε για λίγο το πλεονέκτημα ο κύριος Νίκος Σάβα. Μισή ώρα παιχνιδιού εδώ στο Μακάριο Στάδιο. Εθνικός Άσος Αποέλ 1-1. Παυλίδης. Χριστούδιας. Λαντένοβιτς. Αφήνει το παιχνίδι ο κύριος Σάβα να συνεχιστεί. Μαλέκος για τον Μαρίνο τον Σατσά. Βγήκε ο Γιωβάνοβιτς, στη συνέχεια ο Χάρπας και σε θέση offside του Παυλίδης. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο κύριος.
Νίκο Σάβα. Η καλή μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ. Αγαθοκλέους, μια καλή προσποίηση στην μπροστά του τον Νίκο τον Ανδρέου, ο οποίος σταματά την πορεία της μπάλας και βοηθά τον Μπλαντένοβιτς να γίνει κάτω κόστης. Πιέζεται από τον Αγαθοκλέους που του κάνει το φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Μάριο Αγαθοκλέους. Έντονες διαμαρτυρίες από τον Μάριο Αγαθοκλέους. Τον ξαναφωνάζει κοντά του ο κύριος Νίκος Σάβα. Ενώ γίνεται τώρα και η αλλαγή από πλευράς Εθνικού Άσας. Πρώτη κίτρινη κάρτα λοιπόν στο παιχνίδι για τον Μάριο τον Αγαθοκλέους. Νάτος εδώ. Ενώ φεύγει με τον αριθμό 21 ο Ρένος ο Δημητριάδης. Εδώ. Προσπάθησε να τραβήξει ο Μάριος Αγαθοκλέους την πρώτη προσπάθεια. Εδώ. Έφυγε λοιπόν ο Ρένος ο Δημητριάδης. Πέρασε στη θέση του ο Ανδρέας ο Ριαλάς. Υποχρεωτική αλλαγή στο 32ο λεπτό για τον Εθνικό Άσας. Έφυγε ο παίχτης που σημείωσε εκείνο το υπέροχο τέρμα στο 18ο λεπτό. Χαραλάμπους. Μπάλα έξω. Οι μόνοι που πρωταγωνιστούν σταθερά εδώ στο Μακάριο Στάδιο είναι οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ που με τις εκδηλώσεις τους προσπαθούν να στηρίξουν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών τους. Είναι αξιοσημείωτη η παρουσία τους φέτος στους αγώνες του ΑΠΟΕΛ. Συγκλώνησαν με την παρουσία τους την περασμένη εβδομάδα στο Δασάκι της Άχμας, ιδιαίτερα με εκείνο το σύνθημά τους ευχή στον άτυχο τερματοφύλακα του Εθνικού Άχμας, κυρία Κοαγαπή. Σατσάς και μπράβο τους. Καραλαμπίδης, Σταύρος Γεωργίου. Σταύρος Γεωργίου περνά το κόρνερ. Λάθος εδώ ο Σταύρος ο Γεωργίου. Έχει σημειώσει και ένα τέρμα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στην 20η αγωνιστική. Η εκτέλεση του κόρνερ. Γύρισαν όλοι οι ποδοσφαιριστές του Εθνικού Άσας στην άμυνα για να βοηθήσουν. Μπάλα πάει πίσω στον Κώστα τον Μαλέκο. Έχει μπροστά του τον Θεόδωρο τον Ιωάννου. Μαλέκος προσπαθεί με αλλεπάλληλες τρίπλες εκεί να αποφύγει. Μπαλιά του Χλιαρίδη, δίνει τη δυνατότητα στην άμυνα του Εθνικού Άσας να βγάλει έξω και να περάσει η γηπεδούχος ομάδα και στην αντεπίθεση. Με τον Κούλη τον Παυλίδη εδώ, είναι πολύ πιο γρήγορος όμως ο Χαρλαμπίδης που γύρισε να βοηθήσει. Μορφή στον Πέτρου. Και αυτός θα περάσει σίγουρα στον Ουζουνί. Εδώ ο κύριος Γκέραρτ. Ανήσυχος σηκώθηκε από τον πάγκο του. Είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκε από τον πάγκο του. Χάρπας. Παλιά καλή. Για τον Παυλίδη που επιχειρεί το σούτ. Η μπάλα έξω. Άλλη λοιπόν που η ομάδα που χάνει την μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί είναι ο Εθνικός Άσας. Στο 34ο λεπτό, ξανά η φάση. Μπάλα φεύγει έξω. Πολύ καλή προσπάθεια από την παλιά που δέχτηκε από το Ριαλά. Ο Παυλίδης κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα έξω. Πολύ καλή στιγμή για τον Εθνικό Άσας. Σταύρος Γεωργίου. Υπάρχει έτσι ένας εκνευρισμός εδώ στην κεντρική εξέδρα. Δεν ξέρουμε, κάτι υπόθηκε εκεί από τον χώρο των επισήμων. Αντέδρασαν οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ που είναι κάτω από τον χώρο των επισήμων. Μπάλα στην περιοχή. Μάριος Αγαθοκλέους προσπαθεί. Μπάλα φεύγει έξω. Χαραλάμπους. Αγαθοκλέους. Ξανά ο Χάρης ο Χαραλάμπους. Και ξανά ο Αγαθοκλέους. Σατσάς. Μπάλα έξω.
Το 1-1. Στα 36 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Μακάριο Στάδιο, τη μετάδοση του οποίου χορηγεί η Μέγα Ηλεκτρικ μέλο του συγκροτήματο Σιντερών Μαλούπα και ο Βακώστα. Εθνικό άσο και από Έλληνε το 1-1. Καραλάμπου. Καλή παλιά από τον Μαλέκο και καλή παλιά στην περιοχή προλαβαίνει ο Νίκο ο Ανδρέου το κόρνερ. Κόρνερ που εκτελείται, Μαλέκος επιχειρεί το σούτ από πλάγια θέση από κρούνο κλώσ. Νάτος εδώ ο Κώστας ο Μαλέκος, ο οποίος για την ώρα έχει την πιο ουσιαστική προσφορά από κάθε άλλο παίχτη στον αγωνιστικό χώρο. Πέτρου. Ξανά ο Πέτρου από την παλιά του Χαρλαμπίδη, Σατσάς τώρα. Αναμένει και δέχεται την μπάλα τώρα ο Χάρης Χαρλάμπος. Μαλέκος του Μανταδόρος στο σημερινό παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Παλιά για τον Σταύρο τον Γεωργίου. Σταύρος Γεωργίου πάει να περάσει, κερδίζει το φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ξανά η φάση, να δούμε που γίνεται η παράβαση εκτός. Εκτός είδατε που πατήθηκε το πόδι του ποδοσφαιριστή του Εθνικού Άσας, καθαρά εκτός. Η φάση 7 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μαλέκος στην εκτέλεση του φάουλ που φέρνει πολλούς ποδοσφαιριστές στην εστία του Νεοκλέους. Μπλαντένοβιτς έκοψε, δοκίμασε να κάνει το σούτο Σολάκης, Σατσάς, Χαραλαμπίδης. Δεξιότερα στον Κώστα τον Μαλέκο. Είναι και ο Χάρης ο Χαραλάμπος πλασαρισμένος στην περιοχή του Εθνικού Άσας. Μαλέκος και ο πίσω στον Χαραλαμπίδη, παλιά στην περιοχή, βγαίνει ο Νεοκλέους από κρύ. Σταματά εδώ αυτή η πίεση που άσκησε, η αρκής πίεση που άσκησε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Χαραλαμπίδης. Πέτρου. Χαραλάμπους. Μαλέκος. Σατσάς. Ουζουνίδης στον Χαραλαμπίδη. Ο Σπύρος ο Μαραγκός εξακολουθεί να προθερμαίνεται από το 17ο λεπτό. Αγαθοκλέους. Το πλάγιο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Από την παρέμβαση εδώ του Νίκου του Ανδρέου. Χαραλάμπους. Περάσει ο Χάρης Χαραλάμπους, πέρασε για την μπάλα στον Μαλέκο. Μαλέκος επιχειρεί το σούτ, Νεοκλέους αποκρούει. Ο Κλέους που δέχτηκε το τέρμα στο πρώτο σούτ που του είχε γίνει, στο δεύτερο λεπτό, δεν συγκράτησε. Ήρθε ο Γαθοκλέους και ανανέωσε την προσπάθειά του, στέλνοντας την μπάλα στα ρίχτια, κάνοντας το 0-1. Τέρμα που απαντήθηκε 16 λεπτά αργότερα από το Ρένο τον Δημητριάκη, ο οποίος δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο πια, τραυματίστηκε και έφυγε. Νίκος Ανδρέου μπροστά από τον Αγαθοκλέου, στέλνει την μπάλα έξω. Εδώ που μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μικρού. Σε θέση offside. Αγαθοκλέους. Να εδώ ο κύριος Γιαννάκης Δαμιανού. 43 χρόνων από την Βενεσό, υπάλληλος της αρχής ηλεκτρισμού Κύπρου. Δεύτερος βοηθός στο παιχνίδι. Μέλος του Συνδέσμου Ειδητών από το 1989. Αν εμείς ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση. Δασκαλάκης έκοψε, Χαραλαμπίδης, Μπλαντένοβιτς. Άφησε το πλεονέκτημα ο κύριος Νίκος Σάβα. Μπλαντένοβιτς επιμένει, κάνει το φάουλ και ωραία. Θα δει την κίτρινη κάρτα. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Με πόησο Μπλαντένοβιτς. Η πρώτη ήταν στον Μάριο τον Αγαθοκλέους. Εδώ. Το σπρόξιμο. Δεν θα μπορούσε ασφαλώς σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί διεκδίκηση. Ήταν καθαρό σπρόξιμο. Η μπάλα δεν ήταν διεκδικήσιμη από τον Μπλαντένοβιτς. Σατσάς. 4 λεπτά ακόμη για το τέλος του πρώτου μικρόνου. Μαλέκος.
Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο κύριο Νίκος Σάβα. Έβαλε τη σφυρίχτρα στο στόμα. Αναμέναμε ότι με την εξέλιξη της φάσης θα σφύριζε το φάουλ. Εδώ. Σατσάς Κουζουνίδης. Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδης. Σταύρος Γεωργίου. Παλιά στην περιοχή. Ελέγχει εκεί ο Σίνης Αγιωβάνοβιτς. Θεόδωρος Ιωάννου. Πασκαλάκης. Άφησε στον Χάρη τον Χαραλάμπους. Μαλέκος. Ξανά κάτω προς της μπάλας. Σατσάς. Δασκαλάκης. Ζουνίδης. Παλιά από τον Πέτρου. Εκεί όπου έλεξε ο Χάρπας. Κέρδισε την κεφαλιά ο Αλαφικλέου. Σολάκης χάνει. Άρχισαν να δυσανασχετούν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Το φάουλ. Σας είχαμε πει από την αρχή ότι θα βγει καλή άποψη η μετάδοση. Εθνικός άσος ΑΠΟΕΛ για την ώρα. Στα 43 λεπτά παιχνιδιού, τη μετάδοση του οποίου χορηγεί η Mega Electric, μέλος συγκροτήματος του Τερών Μαλούπας και ο Ακώστας. Είναι ισόπαλοι 1-1 σε ένα καλό παιχνίδι. Υπάρχει διάθεση, υπάρχουν καλές ενέργειες από πλευράς των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ βέβαια να έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Ένα λόγο που άρθρωσε πολύ καλά για τους γαλαζοκίτρινους μόλις το δεύτερο λεπτό με το τέρμα του Μάριο του Αγαθοκλέους. Τέρμα όμως που δεν έφερε την καθολική υπεροχή όπως πολύ θα έμεναν. Με αντίπαλο ένα εθνικό άσας ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, προέρχεται από δύο πολύ σημαντικές νίκες. Μπλαντένοβιτς στο έδαφος. Δασκαλάκης. Τι σου έκανα, βρε φίλε, και έπεσες. Το προφανώς θα τη δούμε τη χειρονομία που έκανε εκεί. Ξανά η φάση. Ενώ που να είναι, θα δούμε και τους χρόνους καθυστερήσεων. Ο κύριος Θεοδότου, ο τέταρτος διαιτητής, ο διαιτητής που διέκοψε τον αγώνα κυπέλλου της Τετάρτης, το Γασιπί. Θα σηκώσει την πινακίδα με 3 λεπτά χρόνους καθυστέρησης, τα οποία θα αρχίσουν να μετρούν σε μισό περίπου λεπτό. Κουζουνίδης. Χαραλάμπους περνά την μπάλα στην περιοχή, βγαίνει ο Νεοκλέους χωρίς πίεση, αποκρούει. Και περνά την μπάλα στον Χάρπα. Έχουν χώρο μπροστά τους οι ποδοσφαιριστές του Εθνικού Άσας. Ξανά ο Χάρπας. Δεξιότερα στον Κωσταρά. Βγαίνει όμως ο Μαρίνος Σετσάς. Σταματά αυτή την εξελισσόμενη δύσκολη κατάσταση στην άμυνά του. Η κίτρινη κάρτα για τον νεαρό τον Κωνσταντίνο τον Χριστούδια. 17 χρόνων Χριστούδιας. Για το φάουλ που κάνει εδώ στον Μαλέκο. Είναι η τρίτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Βλαντένοβης Χριστούδιας από πλευράς Εθνικού Άσας. Αγαθοκλέους από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Άρχισε να μετρά και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Αγαθοκλέους. Σατσάς. Μπαλάξου. Στη διάρκεια του χρόνου μπορείτε να χαρείτε όλα τα τέρματα που σημειώθηκαν στους απογευματινούς αγώνες της 22ης αγωνιστικής. Γλίστρησε ο Δασκαλάκης, έχασε την μπάλα. Στην αντεπίθεση ο Μπλαντένοβιτς στην περιοχή με τον Πέτρου εκεί. Μπλαντένοβιτς αποφεύγει για λίγο. Με δεύτερη προσπάθεια στέλνει απέναντι την μπάλα.
κανένας παίχτης του εθνικού άσιας δεν ακολουθεί. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Μλαντένοβιτς. Εδώ ο κύριος Χατζηκερής, ο προπονητής του εθνικού άσιας, πέρασε την μπάλα απέναντι, δεν ακολούθησε κανένας ποδοσφαιριστής. Οι δύο του εθνικού άσιας ήταν και οι δύο κάτω από, από την εστία. Σατσάς. Χάρης Χαραλάμπους. Μαλέκος. Χάρης Χαραλάμπους. Νεοκλέους αποκλεί. Σηκώνει τη σημεούλα του ο κύριος Δανιανού απέναντι. Διαμαρτύρεται ο Νεοκλέους, να δούμε τη φάση. Να δούμε ξανά την φάση. Εδώ ο Νεοκλέους θα πέσει. Καθαρά μέσα. Είναι άξιο περίεργο το πώς από εκείνη την απόσταση Νεοκλέους έκοψε. Πραγματικά εκπληκτική υπόδειξη του κυρίου Δαμιανού απέναντι. Μισό λεπτό ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Μπάλα πέρασε έξω. Μπάλα πέρασε έξω. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με το 1-1. Εδώ η αντίδραση του τερματοφύλακα που δικαιολογημένα τραβάει τα μαλλιά του. Ρίχνει και ένα χαμόγελο στη συνέχεια στον κύριο Δανιανού. Μαλέκος. Μαλέκος πέρασε, εξαιρετική προσπάθεια από τον Κώστα τον Μαλέκο. Η παλιά στην περιοχή είναι ο Κλέους αποκρούει. Έχουν παρέλθει τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Σφυρίζει τώρα ο κύριος Νίκος Ανδρέου. Πάμε στον Μιχάλη τον Χατζηπιερή. Κύριε Χατζηπιερή, παρά το γρήγορο γκολ που δεχτήκατε, τελικά καταφέρατε, ισοφαρίσατε και στέγεται ο εθνικός σας καλά μέχρι στιγμής. Προσπαθούμε να κρατήσουμε το παιχνίδι. Εδώ από ελ προηγήθηκε γρήγορα. Να δούμε πώς θα τελειώσουμε το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και από πλευράς από ελ ενδεχομένως ο κύριος Λάιος εκεί. Να θέλει να κάνει μια δήλωση Ρίκο Ιωάννου. Ναι, έχουμε εδώ τον κύριο Λάιο. Κύριε Λάιε, το ΑΠΟΕΛ παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε πολύ γρήγορα, τελικά ισοφαρίστηκε και βλέπουμε κάποιες αντιδράσεις από πλευράς οπαδών του ΑΠΟΕΛ που θέλει σίγουρα σήμερα να κερδίσει. Πιστεύω ότι αν παίξουμε λίγο πιο προσεκτικά στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορέσουμε να το πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Είναι γεγονός ότι κάναμε ευκαιρίες, αλλά σε μια ξαφνική αντεπίθεση ισοφάρισε η Άσα. Έχει ακόμα παιχνίδι, πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο θα είμαστε όπως συνήθως καλύτεροι. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά και από τον κύριο Σάκη Λάιο. 1-1 λοιπόν, θυμίζουμε, στο δεύτερο λεπτό Αγαθοκλέους στο 0-1, στο 18ο λεπτό ο Ρένος ο Δημητριάδης με εκείνο τον υπέροχο τρόπο έκανε το 1-1. Ρένος Δημητριάδης που λίγο αργότερα, 32ο λεπτό, αποχώρησε τραυματισμένος, αφήνοντας τη θέση του στον Ανδρέα τον Ριαλά. Εδώ ολοκληρώνεται η μετάδοση του πρώτου ημιχρόνου από το Μακάριο Στάδιο, μετάδοση που χορηγεί η Mega Electric. Ωστόσο είμαστε σίγουροι ότι και ο Παντελής όπως και πολλά άλλα παιδιά μεγάλων ποδοσφαιριστών του παρελθόντος θα διακριθούν, γιατί θα στηρίξουν αυτή τη διάκριση στο ταλέντο τους και στην προσπάθειά τους. Πάμε στο Ρίκο τον Ιωάννου, όλα έτοιμα για να αρχίσει ο δεύτερο ημίχρονο, για να μας δώσει την αλλαγή που έχει κάνει. Βλέπουμε ήδη τον Σπύρο τον Ματαγκό μέσα και τον Μαρίνο Σατσά. Μάλιστα. Έχει ήδη αναγραφεί Ρίκο Ιωάννου, γι' αυτό σε πρόλαβα, το είχαν δει οι φίλοι τηλεθεατές. Ο Μαραγκός Ρίκο που προθερμενόταν από το 17ο λεπτό, ακριβώς το προηγούμενο λεπτό στο οποίο δέχτηκε το τέρμα του ΑΠΟΕΛ. Αυτό που επισημάναμε, Σάβα, πριν από την επιτευχή του γκολ έγινε η παρατήρηση για τον Μαρίνο Σατσά. Μάλιστα. Σπύρος Μαραγκός λοιπόν, ο 35χρονος άσος του ΑΠΟΕΛ με λαμπρή σταδιοδρομία στην Ελλάδα, 20 Φεβρουαρίου του 1967 γέννημα ο Σπύρος ο Μαραγκός. Το φάουλ εδώ που παραχωρεί ο Μάριος ο Χριστοδούλου, θα εκτελέσει ο Κώστας ο Μαλέκος. Νεοκλέους βγαίνει και αποκρούει.
περνά εκτός αγωνιστικού χώρου στην κατοχή του ΑΠΟΕΛ με τον Σταύρο τον Γεωργίου. Ένα μισή λεπτό από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Μαλέκος, Σταύρος Γεωργίου. Σταύρος Γεωργίου πέρασε την μπάλα στην περιοχή, πρόλαβε εκεί ο Νίκος ο Ανδρέου και έδιωξε. Το ΑΠΟΕΛ, όπως ακούσαμε και τον κύριο Σάκη Λάιο να λέει στην, κατά την έξοδό του από το γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο, θα επιδιώξει να επιβληθεί, να κάνει αυτό που κάνει σε κάθε αγώνα, να επιβληθεί δηλαδή του αντιπάλου του, να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση. Το φάουλ για το ΑΠΟΕΛ. Μαλέκος και πάλι ο εκτελεστής. Εδώ τραβά εκεί ο Μάριος Χριστοδούλου, τον ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ. Μαλέκος εκτελεί, κεφαλιά, εκπληκτική απόκρουση από τον Εκλέους. Μεγάλη φάση. Εδώ ο κύριος Γκέραρτ. Και πάλι ο Μάριος Ραδοκλέος, ακριβώς στο ίδιο χρονικό σημείο όπως και στο πρώτο ημίχρονο, προσπαθεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εκπληκτική απόκρουση από τον Εκλέους. Το σουτ, μπάλα πάνω από την εστία του τερματοφύλακα του Εθνικού Άσιας. Λύνεται εδώ αυτή η πολιορκία της άμυνας του Εθνικού. Ενώ ξαναβλέπουμε την υπέροχη κεφαλιά από τον Αγαθοκλέους, αλλά και την υπέροχη απόκρουση από τον Νεοκλίνο Κλέους. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μορφή. Έκοψε ο Ζουνίδης, Ριαλάς. Κερδίζει το φάουλο ο Κωνσταντίνος ο Χριστούδιας, 17χρονος παίκτης του Εθνικού, που είναι χρεωμένος και με κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Μλαντένοβιτς. Μλαντένοβιτς γύρισε στην περιοχή. Μαλέκος, Χαραλαμπίδης, Δασκαλάκης, ο Σολάκης, ελέγχει ο Χριστοδούλου. Λάθος μπαλιά, Σταύρος Γεωργίου. Χαραλαμπίδης, πέρασε το φάουλ από την παρέμβαση του Ριαλά και κίτρινη κάρτα. Τρίτη κίτρινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή του Εθνικού Άσους. Ριαλάς, Μλαντένοβιτς και Χριστούδιας. Γι' αυτό το φάουλ ο Ριαλάς. Χρεώνεται την κίτρινη κάρτα. Μάριος Γαδοκλέους από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Τέσσερις κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι. Μαλέκος στην εκτέλεση του φάουλ. Μαραγκός, Μαλέκος, Χαραλαμπίδης και νέο φάουλ από τον Κοστάρα. Φάουλ που γίνεται στο Χαραλαμπίδη. Είναι εξόφθαλμη η επιδίωξη του ΑΠΟΕΛ. Θέλει νωρίς, πολύ νωρίς το τέρμα. Με καλύτερη όρεξη, με περισσότερη ένταση. Πιέζει την εστία. Παλιά στην περιοχή. Το σούτ Νεοκλέους αποκρούει. Κύριος Γκέραρτ πηγαίνει, έρχεται πίσω από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Στην εκτέλεση του κόρνερ ο Κώστας ο Μαλέκος. Ξανά η φάση. Δύσκολη απόκρουση από τον Νεοκλέους που διόρθωσε 10 φορές μέχρι τώρα το λάθος που είχε κάνει στο τέρμα που δέχτηκε στο δεύτερο λεπτό. Ο Ζουνίδης, Μαραγκός με συγχωρείτε, προσπάθησε να βρει τον Μαλέκο. Χαραλαμπίδης, Σταύρος Γεωργίου, περνά,
το φάουλ από την παρέμβαση εκεί του Σίνισα Ιωβάνοβιτς. Και ακούτε τι γίνεται εδώ στο Μακάριο Στάδιο. Φάουλ, καθαρό φάουλ. Έβγαλε εκτός πορείας τον Σταύρο τον Γεωργίου ο Ιωβάνοβιτς. Τι γίνεται εδώ στο Μακάριο Στάδιο από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ. Μαλέκος. Εκτελεί. Μπάλα παίρνει ύψος. Αυτό θα είναι το σκηνικό που αναμένουμε να βλέπουμε για όση ώρα δεν φτάνει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στο τέρμα. Χαρλαμπίδης, νέο φάουλ. Ακόμη και ο Μλαντένοβιτς έχει κατέβει στην περιοχή του Νεοκλέους για να στηρίξει τις αμυντικές προσπάθειες του Εθνικού Άσος. Ενώ εμείς ξανάγαμε τη φάση που έφερε το φάουλ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, όπως και σε όλα τα άλλα. Εκτελεστής είναι ο Μαλέκος. Μπαλά περνά από τέσσερις ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ και φεύγει έξω. ...52 λεπτά παιχνιδιού. Το 1-1 παραμένει. Βλέπετε, ένας, δύο και τρεις απέναντι. Πέντε ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ δεν μπορούν να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα του Εθνικού. Χαραλάμπους. Το πλάγιο είναι για τον Εθνικό Άσας που έχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα μιας ανάσας περνώντας την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου του γήπεδου. Μαντένοβιτς μάχεται μόνος. Πέρασε απέναντι στον Χριστοδούλου. Επιχειρεί και το σούτ. Δυνατό μεν, αλλά εύκολη υπόθεση για τον Μορφή που ήταν σε καλή θέση, δεν ευνηδιάστηκε. Σταύρος Γεωργίου. Ξανά η φάση. Μαλέκος. Το φάουλ. Διαμαρτυρίες από πλευράς οπαδών του ΑΠΟΕΛ για τα συνεχόμενα φάουλ που γίνονται από πλευράς Άσας. Μαλέκος στην εκτέλεση του φάουλ. Νεοκλέους θα σταματήσει και αυτή τη φορά το σούτ που επιχειρεί ο Χαρλαμπίδης. Ριαλάς. Μέσα από δυο ποδοσφαιριστές παρεμβαίνει ο Σταύρος Γεωργίου. Παλιά για τον Σολάκη βγαίνει ο Νεοκλέους. Σφυρίζει πέναλτι ο κύριος Νίκος Σάβα. Θα δούμε την φάση. Φάνηκε να παίρνει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Εθνικού Άσας. Να δούμε ξανά την φάση. Βγαίνει ο Νεοκλέους και αποκρούει. Αυτή την φάση θεωρεί παράβαση ο κύριος Νίκος Σάβα. Εδώ αποκρούει, δεν ξέρω αν έσπρωξε καθώς πήγαινε το κορμί του Νεοκλέους. Θα βγει. Αν έγινε πρώτα η επαφή του κορμιού με τον Σολάκη, εδώ. Βάζει περιπτώσει, θα μετρήσει η απόφαση του κυρίου Νίκου Σάβα που έδειξε και κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα του Νεοκλέους. Η πρόθεση βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν λειτουργεί σε αυτές τις ανατροπές ή και σε αυτές τις παραβάσεις. Αναλαμβάνει το ρίσκο ο οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής επιχειρήσει να σταματήσει τον αντίπαλό του ανεξάρτητα από το ποια πρόθεση έχει. Δεν λειτουργεί αυτό που λειτουργεί στην απόκριση της μπάλας με το χέρι. Και ο Κώστας ο Μαλέκος έχει την ευκαιρία στο 56ο λεπτό στο παιχνίδι να ξαναδώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Κώστας Μαλέκος, Νεοκλέους και γκολ. 2-1 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ που
εξαργυρώνει την υπεροχή που άσκησε νωρίς το δεύτερο ημίχρονο με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Κώστα τον Μαλεκό. Εδώ ο Νεοκλέος που εξακολουθεί να διαμαρτύρεται για την απόφαση του Νίκου Σάβα. Και ξανά η εκτέλεση του πέναλτι από τον Κώστα τον Μαλέκο. Μαλέκος ο οποίος φτάνει στο ένατο τέρμα στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει να σκοράρει από την 17η αγωνιστική. Τα καταφέρνει απόψε με το χτύπημα πέναλτι. Και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Το γνωστό σύνθημα των φίλων του ΑΠΟΕΛ ξανακούεται εδώ στο Μακάριο Στάδιο. Έντονα. Ενώ επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο ο Σολάκης, ο οποίος είχε αποχωρήσει στην πτώση του κατά την έξοδο του τερματοφύλακα του Εθνικού Άσιας. Παυλίδης προσπάθησε για την κεφαλιά. Το φάουλ που σφυρίζεται, προηγήθηκε το φάουλ που έγινε στον Χριστούδια. Εδώ ο κύριος Χατζιπκερής, ψύχρεμος. Σας είχαμε πει και στην αρχή χαμηλών τόνων ο κύριος Χατζιπκερής. Με μια άλλη προσέγγιση του ποδοσφαίρου ως αθλήματος. Μέσα από την φιλοσοφία και τη λογοτεχνία. Μπλαντένοβιτς εκτελεί. Θα προλάβει εκεί στην προσπάθεια του ο Γιωβάνοβιτς. Νάτος εδώ. Ξανά. Πέρασε πίσω από την άμυνα ο Γιωβάνοβιτς, ωστόσο η μπάλα έφυγε πιο γρήγορα από αυτόν. Ενώ εμείς από άλλη κάμερα βλέπουμε απομονωμένη την προσπάθεια του Κώστα του Μαλέκου καθώς εκτελεί το πέναλτι. Και η πανηγυρισμή. Αγαθοκλέου δεν θα προλάβει. Χριστούδιας έχασε. Σολάκης, επανέρχεται όμως ο Χριστούδιας. Κωνσταράς. Παυλίδης κερδίζει το φάουλ. Δύο ένα μπροστά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ με το χτύπημα πέναλτι από τον Κώστα τον Μαλέκο στο 56ο λεπτό του παιχνιδιού. Τη μετάδοση του οποίου χορηγεί η Mega Electric, μέλος συγκροτήματος εταιρεών Μαλούπας και Παπακώστης. Εδώ ο κύριος Γιαννάκης Δαμιανού που είχε εκείνη την υπόδειξη στο πρώτο ημίχρονο. Ξάφνιασε. Σταύρος Γεωργίου. Πέρασε ο Σταύρος ο Γεωργίου. Πέρασε για την μπάλα στην περιοχή. Αγαθοκλέους εκεί αναμένει. Σταύρος Γεωργίου ξανά. Χάρης Χαρλάμπος πέρασε πίσω στον Ζουνίδη. Μαλέκος έχει κοντά του τον Μαραγκό. Χαρλάμπους, Μαλέκος, η κεφαλιά, υπέροχη προσπάθεια από πλευράς από Έλλη, πάρα σταματά στο δοκάρι. Εδώ ο Ηλίας Σολάκης, ο ποδοσφαιριστής που έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στο δοκάρι στο 60 λεπτό. Πολύ καλή στιγμή για τους γαλαζοκίτρινους, ξαναβλέπουμε, έφτασαν πολύ κοντά, μια ανάσα από το 3-1, τελικά έχουμε το κόρνερ. Και πάλι κάμερα. Εντυπωσιακή προσπάθεια. Και εντυπωσιακή κάλυψη από αυτή την κάμερα της φάσης. Χαραλάμπους. Χαραλάμπους. Γυρίζει πίσω στον Πέτρου. Έκοψε ο Χάρπας. Ξανά ο Πέτρου. Γιωβάνοβιτς. Χαραλάμπους. Μαραγκός. Ενώ προθερμαίνεται και ο Σίνης Αγκόκητς. Ναι,
Μαράγκος. Απέναντι στον Χάρη τον Χαραλάμπους. Ο Ζουνίδης. Δασκαλάκης, Αλέκος. Ριαλάς. Ο παίκτης που αντικατέστησε τον Δημητριάδη. Ριαλάς που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Στην αντεπίθεση τώρα ο εθνικός Άσας, Χριστούδιας. Χριστούδιας. Προσπαθεί εκεί να αποφύγει δύο ποδοσφαιριστές και κερδίζει το κόρνερ. Ενώ ο Ριαλάς εξακολουθεί να είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ. Από το μαρκάρισμα που έγινε από τον Σταύρο τον Γεωργίου. Δεν μπορούμε να δούμε τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ με τα λεγόμενα αυτή του. Εκτελέστηκε στο μεταξύ το φάουλ, έκοψε ο Σταύρος ο Γεωργίου. Αλλά πέρασε εκτός. Και είναι στην κατοχή του Εθνικού Άσης. Εθνικός που δέχτηκε έντονη πίεση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, δέχτηκε και το δεύτερο τέρμα. Λαντένοβιτς. Χάρπας πέρασε στο Χριστούδια, αυτός πιο δεξιά. Και η ευκαιρία με τον Παυλίδη, όχι, απρολάβει ο Μορφής. Που ξεθάρεψε πάλι ο Εθνικός Άσας μετά το τέρμα που δέχτηκε, όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Σολάκης. Θα κερδίσει το φάουλ. Δεν απέφερε τίποτε αυτό το φάουλ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Μπλαντένοβιτς, Ριαλάς. Παλιά για τον Παυλίδη, ελέγχει ο Ζουνίδης. Πέρασε στον Χάρη τον Χαραλάμπους. Ενώ πλησιάζουμε το 65ο λεπτό στο παιχνίδι, 20ο στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά το κλέος έχει χώρο μπροστά του, είναι ο Σολάκης στην περιοχή, μπαίνει τώρα και ο Χάρης Χαρλάμπους, Αγαθοκλέους πίσω στο Σολάκη, εύκολη υπόθεση στον γκολ. Αυτό το γκολ θα πρέπει βέβαια να πιστωθεί στον Μάριο τον Αγαθοκλέους και την υπέροχη προσπάθειά του. Έτοιμο, κατέβασε την μπάλα στον Σολάκη, προκαινής εστίας, δεν θα δυσκολευτεί να κάνει το Εθνικός Άσος ΑΠΟΕΛ 1-3 στο 64ο λεπτό. Και είναι η πολύ βαθιά ανάσα, η άνεση που ήθελε το ΑΠΟΕΛ. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Αγαθοκλέους. Σολάκης απλά σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα, κάνει το 1-3. Και πάλι κάμερα, το τρίτο τέρμα του ΑΠΟΕΛ, το 13ο για τον Ηλία τον Σολάκη. Μάλιστα. Ο Σολάκης ο οποίος μετά το τέρμα που σημειώνει, στην φάση που είδαμε και ξανάδαμε, φτάνει στα 13 τέρματα. Δεύτερο σκόρερ στη ΑΠΟΕΛ. 14 ο Σινισακόκης, 13 ο Ηλίας Σουλάκης. Σινισακόκης που είναι έτοιμος να περάσει στο παιχνίδι, παίρνοντας τη θέση ποιου. Δεν ξέρω αν ο Ρίκος Ιωάννου έχει αντιληφθεί. Καταρχήν, Σάβα, ήδη πάνω στην πινακίδα έγραψαν τον αριθμό 20. Μας είπαν ότι θα περνούσε εκτός ο Σολάκης. Όμως τελικά άλλαξε γνώμη ο κύριος Γκέραρτ και θα περάσει εκτός παιχνιδιού ο Μάριος ο Αγαθοκλέους. Μάλιστα.
Ο Μάριος Ραδοκλέος που αναλαμβάνουμε έχει στο ενεργητικό του αυτή την υπέροχη προσπάθεια στο τρίτο τέρμα του ΑΠΟΕΛ. Και βέβαια δικαιολογημένα δέχεται τώρα ολόθερμο το χειροκρότημα των φίλων του ΑΠΟΕΛ εδώ στο Μακάριο Στάδιο. Είναι οι ωραιότερες στιγμές για έναν ποδοσφαιριστή. Το χειροκρότημα της εξέδρας. Σύρισα Κόκκιτς λοιπόν στο γήπεδο. Οι φίλοι στην Ελλάδα έχουν ασφαλώς να θυμούνται πολλά υπέροχα από την παρουσία του Σύρισα Κόκκιτς στον Ολυμπιακό Πειραιός. Την μπάλα στην κατοχή του Εθνικού Άσας. Και εδώ ο Μάριος Γαδοκλέους. Ρίκο, δεν ξέρω αν ο Μάριος έχει την καλοσύνη να μας κάνει μια δήλωση πριν πάει στα αποδυτήρια. Έχουμε εδώ τον Μάριο τον Αγαθοκλέους. Μάριε, ανάσα αυτό το τρίτο τέρμα. Μια προσωπική δική σου ενέργεια. Σίγουρα μετά το 3-1 μας δίνει αρκετό μεγάλο προβάδισμα για να πάρουμε τρεις βαθμούς. Εύχομαι να μην αλλάξει κάτι εναντίον μας, έτσι να τελειώσει το παιχνίδι ομαλά και να κερδίσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά από τον Μάριο τον Αγαθοκλέους. Τον παίχτη που έκανε εκείνη την υπέροχη ενέργεια, επαναλαμβάνουμε, στο τρίτο τέρμα του ΑΠΟΕΛ, Σταύρος Γεωργίου. Μαλέκος. Χαρλάμπους. Το σούτ από μακριά, η μπάλα έξω. Και βέβαια σε κάποια στιγμή θα ξαναδούμε την φάση του πέναλτι. Έχουμε την εντύπωση ότι ο τερματοφύλακας του Εθνικού Άσιας, ναι μεν ακουμπά την μπάλα, αλλά φάνηκε να χτυπά πρώτα, όπως είχαμε εξηγήσει στην επανάληψη της φάσης, με το κορμί του τον Σολάκη. Η απόκρουση ακολούθησε την παράβαση. Εδώ, ξανά. Η φάση, δέστε, προσέξτε το κορμί. Πρώτα το κορμί ανατρέπει το Σολάκη και μετά αποκρούει ο Ηλίας ο Σολάκης. Για να έχουμε έτσι ολοκληρωμένη άποψη. Σύρισα Κόκκιτς. Κώστας Μαλέκος. Σταματά εδώ η προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ. Α, δούμε στην αντεπίθεση τον Μπλαντένοβιτς. Παρολίγο το αυτογκολ. Παρολίγο το αυτογκολ. Στην φάση εδώ έτρεξε ο Δασκαλάκης υπό την πίεση εκεί και του Μπλαντένοβιτς. Δέστε, παλιά που βγαίνει για τον Μπλαντένοβιτς, Δασκαλάκης κοντράρει μπάλα, φεύγει έξω, ο Μοφής δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ωστόσο αντέδρασε στην εκτέλεση του κόρνερ. Ο Ρίκος ο Ιωάννου να μας ενημερώσει για την αλλαγή που ήδη έχει γίνει από τον Εθνικό Άσιας. Ναι, έχει περάσει εκτός παιχνιδιού ο Χάρπας, τη θέση του πήρε ο Γιώργος Σάβα. Με τον αριθμό 13 ο Κωνσταντίνος Χάρπας, περνάμε τον αριθμό 6 ο Γιώργος Σάβα. Παλιούς, τους βετεράνους παίκτες, 36 χρόνο. Σύρισα Κόκκιτς, Σύρισα Κόκκιτς βρέθηκε με καλό μέτωπο στην εστία σε κάποια στιγμή, δεν έκανε το σούτ. Ολοκλήρωσε, όχι με τον καλύτερο τρόπο, ο Μαλέκος. Να το σε δω. Παυλίδης. Μπάλα έξω για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, που έχει την άνεση του 3-1 και βέβαια
θα έχει την άνεση. Νομίζω ότι θα ολοκληρώσει το αγωνιστικό παιχνίδι με τον τρόπο που το άρχισε. Ενός ακόμη βαθμού στην διαφορά που τον χωρίζει, τουλάχιστον ενός ακόμη βαθμού. Νομίζω ότι η ανόρθωση θα αξιοποιήσει την έδρα της και θα πάρει το τρίπονο. Διαφορετικά θα έχει πολύ μεγαλύτερη άνεση. Είναι στους 48 τώρα βαθμούς. Με τη νίκη του θα πάει στους 51. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν με 44 η ΑΕΛ και η Ομόνια και με 43 η Ανόρθωση. Η Ανόρθωση που έχει ένα παιχνίδι πιο λίγο. Και με αυτή την προϋπόθεση είχαμε πει ότι ομένου ότι η Ανόρθωση κερδίζει, πάει στους 46, ανεβαίνει η διαφορά στους 5 βαθμούς από τους 4 που ήταν την περασμένη αγωνιστική. Ένα ακόμη βήμα τίτλου για τους γαλαζοκίτρινους, έστω και να απομένουν 18 λεπτά για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Είναι σαφέστατη η υπεροχή του ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ πιο ουσιαστική από ό,τι στο πρώτο, και έχει και ένα προβάδισμα 2 τερμάτων. Εδώ ο κύριος Γκέραρτ θα πρέπει να προβλημάτισε έντονα τους παίχτες του στη διάρκεια του ημίχρονου και να τους υπέδειξε τους κινδύνους που ενδεχομένως να έκρυβε αυτό το παιχνίδι για την ομάδα του, και οι οποίοι πήγαν να βγουν στην επιφάνεια με το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου. Μπλαντένοβιτς στάθηκε και πέρασε μέσα από 3 ποδοσφαιριστές, πιέζεται εκεί από τον Πέτρου, περνά την μπάλα στον Παυλίδη, προσπαθεί εκεί, περνά στον Κοσταρά, έκοψε ο Πέτρου, επιμένει ο Κοσταράς με το αριστερό. Δεν ήταν καλή η παλιά του. Σάβα Ριαλάς, καλή προσποίηση και κερδίζει το κόρνερ. Εδώ ο Μιχάλης ο Μετυπιαρής που πρέπει να είναι, να μην χρησιμοποιήσουμε τη λέξη περήφανος, πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί κατάφερε να στήσει αυτή την ομάδα της οποίας η μοίρα φάνηκε από την αρχή του πρωταθλήματος, ωστόσο δεν τα βάλε κάτω. Και στέκει με αξιοπρέπεια στο πρωτάθλημα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βγάζει νέα παιδιά. Σολάκης. Μαλέκος. Παλιά στην περιοχή για τον Σινισακόκητς. Μπάλα φεύγει απέναντι. Την προλαβαίνει ο Σινισακόκητς. Νίκος Ανδρέου έκοψε προσωρινά. Χαραλάμπους. Κόκητς προσπάθησε να βρει και πάλι τον Χαραλάμπους. Μπάλα έξω για την Άση. Έπεσε ο ρυθμός. Το προβάδισμα, το καθαρό προβάδισμα που πήρε το ΑΠΟΕΛ, αφαίρεσε έτσι εκείνη την ένταση της προσπάθειας των ποδοσφαιριστών του. Χαλάρωσαν. Η Άσια προσπαθεί ουσιαστικά μόνο με τον Μπλαντένοβιτς και σε κάποια στιγμή με τον Ριαλά να βγει μπροστά και να απειλήσει την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ο ίδιος ο Μπλαντένοβιτς θα εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε. Επιθετικό φάουλ. Το οποίο χρειάζεται στον Γιωβάνοβιτς. Ξαναδούμε την φάση που βλέπουμε. Ναι, σπρώχνει εδώ τον Ηλία τον Σολάκη ο Γιωβάνοβιτς. Σταύρος Γεωργίου. Παρεμβαίνει ο Ριαλάς. Θεόδωρος. Ο Μάριος Χριστοδούλου, με συγχωρείτε. Μπάλια από τον Χριστούδια. Εύκολη υπόθεση για τον Μιχάλη τον Μορφή. Παραγκός. Μπάλια.
Αλέξανδρος Γεωργίου το πλάγιο από την παρέμβαση του Χριστού. Όπως με πληροφορεί ο Ρίκος Ιωάννη ότι μαζί και τρίτη αλλαγή ο κύριος Γκέρατ θα μας πει μόλις ολοκληρωθεί αυτή η φάση. Ελέγχει ο Κωνσταράς, ο αρχηγός του Εθνικού Άσιας, Μπλαντένοβιτς. Μαραγκός. Μαλέκος. Ξανά ο Μαραγκός. Μαλέκος τον Χαραλαμπίδη. Σταύρος Γεωργίου. Απέναντι ο Χάρης Χαραλάμπους. Αποδέχτης τώρα της μπάλας. Μαραγκός. Χαραλαμπίδης. Μαλέκος. Έκοψε ο Μάριος Χριστόδου. Κουζουνίδης. Σταύρος Γεωργίου. Δασκαλάκης πίσω στον Μωφή. Ρίκο Ιωάννου, ποια είναι η αλλαγή που ετοιμάζει ο κύριος Γκέραρτ, τρίτη αλλαγή? Ναι, ο Μάριος Ηλία θα πάρει την θέση του Χάρη του Χαραλάμπους. Μάλιστα. Δασκαλάκης. Ο Ισακόκης προσποιήθηκε, άφησε. Μαλέκος περνάει μπάλα στην περιοχή. Απρολάβει εκεί ο Θεόδωρος Ιωάννου και θα διώξει εκείνο. 33ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, 78ο στο παιχνίδι. Τη μετάδοση του οποίου χορηγεί Mega Electric, μέλος συγκροτήματος εταιρεών Μαλούπας και Βαγόστας. Εδώ ο Χάρης Χαραλάμπους φεύγει για να παραχωρήσει τη θέση του στον Μάριο τον Ηλία με τον αριθμό 19. Χειροκρότημα και για τον Χάρη τον Χαραλάμπους που το επιστρέφει με αυτή την χειρονομία. Μαλέκος εκτελεί. Σταύρος Γεωργίου επιχειρεί το σούτ, μπαλά έξω. Με κόρνερ. Κάπου χτύπησε αλλά ξεπορεί, έφυγε κόρνερ. Σταύρος Γεωργίου στο πλάνο μας και στην επανάληψη της φάσης επιχειρεί το σούτ που φέρνει αυτό το κόρνερ. Γρήγορα ο Νεοκλέους για τον Μπλαντένοβιτς. Πέτρου θα δικαιωθεί να τον σταματήσει με όχι ορθόδοξο τρόπο. Το φάουλ για τον Εθνικό. Εδώ τον κρατά, τον τραβά, τον τραβά. Σε θέση offside το Παυλίδης. Εδώ ξανά η φάση. Την ώρα που χτυπιέται η μπάλα. Παίζεται αν είναι offside. Οριακή φάση. Δασκαλάκης. Μαραγκός. Παλιά για τον Ηλία τον Σολάκη, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή. Σολάκης, οι κόντρες εκεί θα γίνει τον γκολ. Μπερδεύτηκαν Μαλέκος Κόκιτς. Μπάλα έφυγε έξω με την παρέμβαση και του Χριστοδούλου εκεί. Θα δούμε τον Σολάκη. Ναι, είναι ο Χριστοδούλου που παρεμβαίνει. Μπερδεύει εκεί η Μαλέκο Λιχόκητς. Μαλέκος στην εκτέλεση του κόρνερ. Σολάκης, το γκολ. Ο Ηλίας ο Σολάκης που σημάδεψε καθόν χρόνον έτρεχε και όλη την άνεση. Σημάδεψε, χτύπησε σωστά, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο σημερινό τέρμα για τον Ηλία τον Σολάκη. 14ο στο πρωτάθλημα και φτάνει τον Σύνησα Κόκκιτς. 80 λεπτό. Εθνικός Άσιας 1 από ΕΛ 4. Με το 4ο τέρμα από τον Ηλία τον Σολάκη. Δεύτερο δικό του.
στο σημερινό παιχνίδι. Τρέχει δεύτερο σολάκι από πίσω. Ξανά η φάση. Και δέχεται τώρα. Πολύ όμορφη φάση. Άντως εδώ η Ηλίας Σουλάκης. Αλλαγή από πλευράς εθνικού Άσας. Ενέρικο. Με τη θέση του Χριστοδούλου θα πάρει ακόμη ένας νεαρός ποδοσφαιριστής του εθνικού Άσας, ο νεαρός Ψαράς. Μάλιστα. Κώστας Ψαράς, που δεν κάνω λάθος, ήρθε εδώ στον εθνικό Άσας από τον εθνικό Άχλας. 18 χρόνων. Αντένοβιτς, Σταύρος Γεωργίου, πανταχού παρόν ο Σταύρος Γεωργίου. Άδωσε εδώ. 8 λεπτά πριν από το τέλος. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ θα πάει στους 51 βαθμούς, 7 περισσότερους από την ΑΕΛ και την Ομόνια, 8 από την Ανόρθωση, η οποία ωστόσο έχει να δώσει αύριο αγώνα με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 22η αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος που ακόμα. Νίκος Ανδρέου. Χριστούδιας παρεμβαίνει. Νίκος Ανδρέου και πάλι. Σταύρος Γεωργίου και χειροκροτείται θερμά από τους οπαδούς του από αυτή την ενέργειά του, την επιμονή του, το πείσμα του. Μαλέκος. Κουζουνίδης. Παρέμβαση από τον Θεόδωρο τον Ιωάννη, μπαλά έξω για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ και πάλι. Οι οπαδοί του οποίου επαναλαμβάνουμε έδωσαν έντονο παρόν και στο σημερινό παιχνίδι. Σταύρος Γεωργίου επιμένει, περνά την μπάλα στην περιοχή Σουλάκης, χάρη την ευκαιρία για ένα πέμπτο τέρμα και ένα τρίτο δικό του. Νίκος Ανδρέου. Ήταν υπέροχη ενέργεια από τον Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος δικαίωσε τον προηγούμενο λόγο μας περί πείσματος, επιμονής και φιλότιμου. Έχασε την μπάλα, έτρεξε, την κέρδισε και πέρασε στην περιοχή. Ηλίας Σουλάκης αστόχησε εκεί. Λάθος μπαλιά, αντεπίθεση με τον Σίνισα Κόκκιτς. Σίνισα Κόκκιτς, άνοιξε πολύ την μπάλα, βγήκε, έκανε και το φάουλ. Έξι λεπτά ακόμη για το τέλος του απόψινου παιχνιδιού εδώ στο Μακάριο Στάδιο. Τη μετάδοση του οποίου χορηγεί όπως πάντα η Mega Electric. Μέλος του συγκροτήματος εταιριών Μαλούπας και Παπακώστας, οι καλοί μας φίλοι μας κρατούν συντροφιά σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Σολάκης. Έκοψε ο Χριστούδιας, η μπάλα ξανά στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Δεκατέσσερα τέρματα ο Κόκκιτς, 14 ο Σολάκης, 8 ο Δασκλάκης, 8 ο Μαλέκος, 9 ο Μαλέκος, με το απόψινό που σημείωσα, το τίμα απέναντι. Η πρώτη σκόρερ του ΑΠΟΕΛ. Ο Μαλέκος που είχε να σκοράρει από την 17η αγωνιστική, τα κατάφερε απόψε. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ριαλάς δεν είναι σε θέση offside. Ριαλάς, να δούμε. Έκοψε ο Μουφής. Δύσκολη στιγμή για την άμυνα του ΑΠΕΛ. Μορφής βγήκε, σταμάτησε τον Ριαλά. Εδώ, θα ξαναδούμε την φάση. Δεν υπήρχε βέβαια περίπτωση offside. Ξαναδούμε πάλι κάμερα για να βοηθηθούμε και να δώσουμε ολοκληρωμένη άποψη για αυτή την φάση.
Χριστούγιας υποβίπτει σε φάουλ στον Σταύρο τον Γεωργίου. Ο Μαλέκος πάει στην εκτέλεσή του. Ο Μαλέκος, ο οποίος ήταν σήμερα, έπαιξε σήμερα σαν πραγματικός ηγέτης εδώ. Με την μπάλα μορφής, καθαρά. Και πάλι δέστε, σταματά την μπάλα. Η εκτέλεση του φάουλ, βγήκε ο Νεοκλέους. Μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Μάριο τον Ηλία. Ξάφνιασε τους πάντες και τα πάντα ο Μάριος Ηλία. Ανέμεναν συμπεριλαμβανομένου και του Νεοκλέους όλοι οι ποδοσφαιριστές παλιά στην περιοχή. Αυτός δοκίμασε, έκανε το σουτ. 42ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, 27ο στο παιχνίδι. Εθνικός Άσος ΑΠΟΕΛ 1-5, διαστάσεις θριάμβου στην απόψινή βραδιά και στην απόψινή επιστροφή του εδώ στο Μακάριο Στάδιο. Πέρασε ένα αχώδες πρώτο 45 λεπτό η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο ολοκλήρωσε την υπεροχή, μεταφράζοντας την σε 4 τέρματα, ανεβάζοντας και διαμορφώνοντας το σκορ στο 1-5. Με τον Μάριο τον Ηλία, ο οποίος έχει ξανασκοράρει. Έχει σκοράρει ξανά στην ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Απόψε εδώ στο Μακάριο Στάδιο σημειώνει το δεύτερο του τέρμα στο πρωταθλήμα. Και με τα 5 τέρματα που σημείωσε απόψε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ φτάνει στα 58 με διαφορά η καλύτερη επιθετική γραμμή στο πρωτάθλημα. Έχει 20 τέρματα παθητικό, εξακολουθώντας να έχει και την καλύτερη αμυντική γραμμή. Περισσότερες νίκες στο πρωτάθλημα, περισσότερους βαθμούς, όλα τα δεδομένα δικαιολογούν, στηρίζουν και ευνοούν την φετινή γαλαζοκίτρινη πορεία στο πρωτάθλημα Κύπρου ΑΠΟΕΛ. Ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος, συν η χρόνη των καθυστερήσεων, τους οποίους αναμένει ο κύριος Φερότου από τον διευθυντή, τον κύριο Σάβα Σολάκης. Μαλέκος, Κώστας Μαλέκος, παλιά στην περιοχή, Σολάκης θα προλάβει, Κόκκιτς, το σούτι μπαλάκι. Θα επιστρέψουμε για λίγο στον Κώστα τον Μαλέκο για να επαναλάβουμε αυτό που είχαμε επισημάνει από το πρώτο ημίχρονο και το οποίο, παραλάβαμε σε μια-δυο περιπτώσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν σήμερα ο ηγέτης του ΑΠΟΕΛ. Ο με διαφορά καλύτερος παίκτης των γαλαζοκυτρίων. Βλέπουμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως και στο πρώτο ημίχρονο. 3. Μαλέκος. Νεοκλέους δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, το οποίο μπήκε ήδη στους χρόνους των καθυστερήσεων. Ριαλάς δοκιμάζει να περάσει ξανά πίσω από την άμυνα. Το ΑΠΟΕΛ πρόλαβε ο Ζουνίδης, Χριστούδιας, Λαντένοβιτς, επιχειρεί το σουτ, καλό, πολύ καλό σουτ από τον Εμπόησο Λαντένοβιτς. Η μπάλα φεύγει πάνω από την εστία του Μορφή. Νάτος εδώ ο Εμπόησο Λαντένοβιτς, ο οποίος προσπάθησε, έτρεξε, κινήθηκε. Ήταν μόνος μπροστά. Παυλίδης, πέρα από εκείνο το καλό σουτ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δεν είχε ιδιαίτερη συμμετοχή στην επιθετική προσπάθεια του Άσες. Χριστούδιας. Το φάουλ. 1,5 λεπτό ακόμη.
Εθνικός Άσος ΑΠΟΕΛ 1-5 στη μετάδοση που χορηγεί με Μέγα Ηλέκτρικ μέλο του συγκροτήματος Ιδρύων Μαλούπας και Παπακώστας. Καθολική υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Εθνικός Άσος στάθηκε με κάποιες καλές προοπτικές στο πρώτο 45 λεπτό όταν άφησε και το δίκτυο του σκορ στο 1-1. Αλλά και σε αυτό το διάστημα η ομάδα που ξεχώριζε σαφέστερα στον αγωνιστικό χώρο ήταν η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, που δίκαια φτάνει σε μια ακόμη μεγάλη νίκη στην 16η στο πρωτάθλημα. Παραμένει στην πρώτη θέση με προοπτικές αύξησης της διαφοράς που το χωρίζει από τη δεύτερη ομάδα από 1 μέχρι και 3 βαθμούς. Ανάλογα με το αυριανό αποτέλεσμα στο παιχνίδι ανόρθωσης Ολυμπιακού. Σολάκης. Σταύρος Γεωργίου. Οδεύουμε προς το τέλος, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Αραγκός πέρασε την μπάλα απέναντι στον Μάριο τον Ηλία, αυτός τον Σολάκη. Περίμενε ξανά ο Μάριος Ηλία, τελικά η μπάλα πήγε στον Μαραγκό. Προσπάθησε να βρει αυτός. Μαλέκο δεν τα κατάφερε, το τέλος του παιχνιδιού. Ζεστό χειροκρότημα, πάμε. Ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ που έδωσε και σήμερα εντυπωσιακό παρόν εδώ στο Μακάριο Στάδιο, τιμώντας την πρωτοπόρο ομάδα του. 5-1 στη μετάδοση που χορήγησε πάλι η Μέγα Ηλέκτρικ, μέλος του συγκροτήματος εταιριών Μαλούπας και Αγώστας. Πάμε στον Κώστα τον Μαλέκο. Κώστα, όπως εύστοχα ο συνάδελφος Σάββας Κοσάρη επισήμανε, ήσουν ο ηγέτης για την ομάδα σου σήμερα, οδηγώντας σε μια μεγάλη επιτυχία. Πράγματι, σήμερα νομίζω αγωνιστήκαμε όλοι οι ποδοσφαιριστές καλά. Ξέρουμε ότι άσχα τελευταίως είχαν καλές παρουσίες. Όμως είδε μια ομάδα η οποία νομίζω ήταν στα μέτρα μας για να κερδίσουμε. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Και σίγουρα το ΑΠΟΕΛ μετά και από αυτή την επιτυχία οδεύει πλέον προς τον τίτλο, έτσι. Σίγουρα ήταν ο στόχος μας από την αρχή. Μας βολεύουν όπως βλέπετε και τα αποτελέσματα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας μέσα στο κήπεδο να κερδίσουμε και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά ούτως ώστε να κατακτήσουμε αυτόν τον τίτλο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον Κώστα τον Μαλέκο. Απέναντι οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ αποθέωσαν κυριολεκτικά τους ποδοσφαιριστές τους. Υπέροχες στιγμές, είναι οι καλύτερες στιγμές. Οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ που έχουν έρθει τώρα στην κεντρική εξέδρα για να κάνουν το ίδιο. Υπέροχες πραγματικά στιγμές, είναι οι καλύτερες στιγμές για έναν ποδοσφαιριστή. Οι καλύτερες στιγμές για τους ποδοσφαιριστές. Δέστε πως τρέχουν οι οπαδοί να αποθεώσουν τους παίχτες τους. Βέβαια είναι οι ίδιοι οπαδοί και αυτό ισχύει για τους οπαδούς όλων των ομάδων, που στις στιγμές της πίκρας και της απογοήτευσης συμπεριφέρονται διαφορετικά. Αυτή είναι η μοίρα του ποδοσφαιριστή, αυτός είναι και ο ρόλος των οπαδών. Εν πάση περιπτώσει, οι στιγμές απόψε είναι στιγμές ευφορίας για όλους εδώ στο Μακάριο Στάδιο, για ποδοσφαιριστές και κόσμο του ΑΠΟΕΛ, με το 5-1 που σημείωσε η ομάδα του σε βάρος του Εθνικού Άσος. Εδώ ολοκληρώνεται η μετάδοσή μας. Βλέπουμε και τα πλάνα μέσα από τη σάλα εκεί στον χώρο των αποδυτηρίων. Όλα ομαλά, όλα ήρεμα εδώ στο Μακάριο Στάδιο με το τέλος του αγώνα.